Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ένας πραγματικός φίλος είναι εκείνο που μας κάνει τη ζωή πιο γλυκιά, πιο ανάλαφρη. Παρ' όλα αυτά, ένας ψεύτικος φίλος μπορεί να σας στραγγίξει ενεργειακά, να σας αφήσει αρνητικά συναισθήματα και μία αίσθηση εξάντλησης όταν έχουν απομακρυνθεί από εσάς. Αν λοιπόν υποπτεύεστε ότι έχετε κάποιον ψεύτικο φίλο στον κύκλο σας, υπάρχει τρόπος να ανακαλύψετε κάποια κλειδιά συμπεριφοράς και κάποιες συνήθειες επικοινωνίας. Μόλις λοιπόν πάρετε χαμπάρι περί τίνος πρόκειται, κρατήστε απόσταση από αυτό το άτομο ή από αυτά τα άτομα, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ένα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε χώρο για υγιείς φιλίες στη ζωή σας. Φιλίες που πραγματικά θα γεμίζουν την ψυχούλα σας. Πριν περάσουμε στην ανάλυση, η οποία θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε άμεσα ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι σας και ποιοι όχι, θα σας δώσω να διαβάσετε μικρά κειμενάκια που αντιπροσωπεύουν μία ψεύτικη φιλία. Παραδείγματα δηλαδή θα σας δώσω. Για να δούμε τώρα λοιπόν πώς μπορούμε να ορίσουμε τι είναι ένας αληθινός φίλος. Ένας αληθινός φίλος είναι κάποιος που είναι φίλος και στις καλές στιγμές αλλά και στις κακές στιγμές. Είναι εκείνο το άτομο που σας δέχεται, που σας ενθαρρύνει και που πιστεύει σε εσάς. Είναι ειλικρινής μαζί σας αλλά δεν θα σας επιβάλλει τη δική του άποψη. Θα σεβαστεί το γεγονός ότι έχετε το δικαίωμα να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Επιπλέον, ένας αληθινός φίλος δέχεται τους υπόλοιπους φίλους σας, καθώς και την οικογένειά σας. Αυτά σας τα παραθέτω από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά είμαι σίγουρη ότι ακριβώς επειδή όλοι μας είμαστε άνθρωποι και είμαστε κοινωνικά όντα, καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν το τι πραγματικά ορίζει έναν αληθινό φίλο. Αν λοιπόν ήδη στα κειμενάκια έχετε αναγνωρίσει κάποια άτομα στο περιβάλλον σας τα οποία εσείς θεωρείτε ότι είναι φίλοι, δεν έχει σημασία αν είναι μόνο μία ή δύο ενδείξεις, δεν πάβουν να είναι ενδείξεις πως τα άτομα αυτά ή το άτομο αυτό δεν είναι όπως νομίζετε εσείς. Για πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι φίλοι εντός εισαγωγικών τους οποίους καλό είναι να τους αποφεύγουμε με κάθε τρόπο. Ο κουτσομπόλης φίλος. Ο κουτσομπόλης αντλεί ευχαρίστηση από τις δυστυχίες των άλλων ανθρώπων. Στην αρχή ίσως είναι διασκεδαστικό να παρατηρούμε τις όχι τόσο θετικές στιγμές κάποιου, αλλά στο τέλος της μέρας γίνεται κουραστικό. Μας κάνει να νιώθουμε αγενείς και ότι πληγώνουμε τους άλλους. Ας μην χάνουμε το χρόνο μας να ακούμε για δυστυχίες άλλων ανθρώπων ή για οτιδήποτε αφορά άλλους ανθρώπους και μάλιστα όταν η διήγηση γίνεται με αρνητικό τρόπο, γιατί πραγματικά χάνουμε το χρόνο μας. Ο κυκλοθυμικός φίλος. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κανένα έλεγχο στα συναισθήματά τους.
θα μας επιτεθούν, θα μας προβάλλουν τα συναισθήματά τους πάνω μας, σκεπτόμενοι ότι εμείς είμαστε εκείνοι που τους προκαλούμε κάθε πρόβλημα και κάθε είδους δυστυχία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να βγουν από τη ζωή μας, γιατί η έλλειψη ελέγχου στα συναισθήματά τους μας κάνει κατά κάποιο τρόπο να νιώθουμε ίκτο για αυτούς. Να τους λυπόμαστε δηλαδή. Αλλά αυτό δεν είναι υγιές συναίσθημα καθόλου. Όταν όμως ορίσουν τα πράγματα, οι κυκλοθυμικοί άνθρωποι θα μας χρησιμοποιήσουν σαν τη συναισθηματική τους τουαλέτα και γι' αυτό πρέπει να τους αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Ο φίλος θύμα. Είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τον φίλο θύμα, γιατί στην αρχή συμμεριζόμαστε αυτά που λέει, θέλουμε να προσφέρουμε κατανόηση και βοήθεια. Όσο όμως περνάει ο καιρός, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουν συνέχεια μία ανάγκη, κάτι πάντα ζητάνε από εμάς. Οι φίλοι θύματα διώχνουν από πάνω τους κάθε προσωπική ευθύνη, κάνοντας τα εμπόδια που συναντάνε στη διαδρομή τους να μοιάζουν με βουνά. Δεν αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις σαν ευκαιρία από την οποία μπορούν να μάθουν και να οριμάσουν. Αυτό τους κάνει τοξικούς, οπότε μακριά τους. Ο εγωκεντρικός φίλος. Οι εγωκεντρικοί άνθρωποι μας ρίχνουν μέσα από μία παθιασμένη απόσταση, ψυχολογική απόσταση που κρατούν από τους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε όταν τους έχουμε γύρω μας, γιατί αρχίζουμε και νιώθουμε εντελώς μόνοι, ότι δηλαδή μιλάμε σε έναν τοίχο ή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και υπάρχει μπροστά μας ένα εμπόδιο, ένας βράχος. Αυτό συμβαίνει γιατί σε ό,τι τους αφορά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουν πραγματική σχέση με οποιονδήποτε άλλον. Για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε απλά ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει να χτίσουν τη δική τους αυτοπεποίθηση. Μακριά. Ο ζηλιάρης φίλος. Για τους ζηλιάριδες, πάντα οι άλλοι κάνουν κάτι καλύτερο από εκείνους. Ακόμα κι αν κάτι υπέροχο τους συμβαίνει, δεν αντλούν ευχαρίστηση από αυτό. Και αυτό γιατί? Επειδή συγκρίνουν τη δική τους τύχη σε σχέση με αυτή του υπόλοιπου κόσμου. Όταν κανονικά θα έπρεπε να αντλούν την ικανοποίηση μόνο από τον ίδιο τους τον εαυτό. Και ας είμαστε ειλικρινείς, πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τα πηγαίνει καλύτερα από εμάς. Αλίμονο. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα ζηλεύουμε όλο τον κόσμο? Το να περνάμε λοιπόν πολύ χρόνο κοντά σε ζηλιάριδες ανθρώπους είναι επικίνδυνο. Γιατί? Επειδή αυτό μας βάζει σε κίνδυνο εμάς τους ίδιους να υποτιμούμε τα δικά μας επιτεύγματα. Αυτά δηλαδή που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο. Μακριά λοιπόν. Ο εκμεταλλευτής φίλος. Οι εκμεταλλευτές ρουφάνε χρόνο και ενέργεια από τη ζωή μας, κάτω από το προσωπείο εντός αγωγικών, κάτω από τη μάσκα της φιλίας. Είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί μας φέρονται σαν φίλοι. Ξέρουν τι μας αρέσει, τι μας κάνει χαρούμενους, τι βρίσκουμε αστείο. Το θέμα όμως είναι πως χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σαν μυστικό τους όπλο. Οι εκμεταλλευτές θέλουν πάντα κάτι από εμάς. Και αν κοιτάξετε ξανά λίγο τη σχέση σας μαζί τους, θα δείτε ότι όλο εσείς προσφέρετε κάτι, χωρίς να παίρνετε εσείς κάτι πίσω, ή και αν παίρνετε είναι ψίχουλα, είναι ελάχιστα πράγματα. Θα κάνουν τα πάντα αυτοί οι άνθρωποι για να σας κερδίσουν, προκειμένου να σας εκμεταλλευτούν. Ο υπερβολικά αρνητικός φίλος. Όποτε ένας τέτοιος χαρακτήρας μπαίνει σε ένα χώρο, οι άνθρωποι αρχίζουν και νιώθουν άσχημα ακόμα και με την παρουσία του. Αυτό το είδος έχει την ικανότητα να ρουφάνε αμέσως την ενέργεια των άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό επιβάλλοντας την αρνητικότητά τους και την απεσιοδοξία τους σε οποιονδήποτε συναντούν. Οι απόψεις τους τους κάνουν να βλέπουν πάντα το ποτήρι μισοάδιο και προκαλούν φόβο και ανησυχία ακόμα και στις πιο καλές καταστάσεις. Συνέχεια δηλαδή θα φέρνουν την καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μας κάνουν να αρρωστήσουμε από κατάθλιψη. Ο αρνητισμός τους και η ενέργεια που εκπέμπουν είναι τέτοια που είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσουμε. Οπότε μακριά. Ο επικριτικός φίλος. Τα επικριτικά άτομα θέλουν να μας λένε με απόλυτο τρόπο τι είναι καλό και τι δεν είναι. Δεν δέχονται μίγα στο σπαθί τους.
επιπλέον έχουν τον τρόπο να μας παίρνουν αυτά που μας παθιάζουν περισσότερο και να μας κάνουν να νιώθουμε απέσια. Ότι δηλαδή τι σ' αρέσει αυτό και δεν ντρέπεσαι και αυτό είναι έτσι και αυτό είναι αλλιώς. Και εμείς κοιτάμε καλά καλά και λέμε τώρα τι έγινε. Αντί λοιπόν να εκτιμούν και να μαθαίνουν από ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εκείνους, οι επικριτικοί άνθρωποι κοιτάζουν αφιψηλού όλους τους άλλους. Καταπνίγουν την επιθυμία μας να είμαστε παθιασμένοι, να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Οπότε καλύτερα να ξεκόβουμε μαχαίρι από αυτούς. Χίλιες φορές ας μείνουμε μόνοι μας. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Η επιλογή δική σας. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.